συνάδελφοι, το νομοσχέδιό του είναι για τα σκουπίδια. Αυτό είναι ο μονοδικός χώρος που τους αρμόζει. Όλο αυτό το διάστημα προσπάθησαν να μας πούνε ότι το έκτρωμα αυτό δεν αφορά το δημόσιο. Είναι ψεύτες. Θέλουν να μας διασπάσουν. Γνωρίζουμε καλά εμείς τους Δήμους για τη διευθέτηση του χρόνου εργασίας. Το ζούμε καθημερινά με τα δεκάδες έως και εκατοντάδες ρεπό που χρωστάνε στις υπηρεσίες καθαριότητας του συναδέλφου. Ήδη σε κάποιους δήμαρχους άνοιξε η όρεξη να ανοίξουν και το Σάββατο η παιδική σταθμή για να εξυπηρετούν δίθεν οι δημότες. Είναι ψεύτες, είναι απατεώνες. Αυτά να τα πούνε στους συναδέλφους συμβασιούχους για τη διαθέτηση του χρόνου εργασίας. Μας είπε ο κύριος Μητσοτάκης ότι ο κόσμος πλέον δεν θα είναι όμοιρος των σκουπιδιών. Τους απαντάμε λοιπόν. Αυτό που υπαίνουν δεν είναι οι εργαζόμενοι και οι απεργίες τους. Είναι οι ίδιοι από τους πολιτικοί. Αυτό δηλητηριάζει τον κόσμο. Είναι οι αποφάσεις τους. Ξέρουμε καλά ότι είναι ένα νομοσχέδιο κομμένο και ραμμένο σύμφωνα με τις κατευθύνσεις της Ευρωπαϊκής Ένωσης και την απέτηση των μεγάλων μονοπωλιακών ομίλων. Αποτελεί συνέχεια των νόμων του ΠΑΣΟΚ και του ΣΥΡΙΖΑ που σήμερα μπορεί να μπαίνουν στα κεραμίδια αλλά συμφωνούν, έχουν την ίδια στρατηγική. Έρχεται να προσαρμόσει τους εργαζόμενους τους ανάγκες των επιχειρήσεων. Γι' αυτό δουλεύουν. Σήμερα υπάρχουν όλες οι προϋποθέσεις ώστε όλοι οι εργαζόμενοι να μην μπορούν περισσότερο σύμφωνα με τις ανάγκες τους και να εργάζονται λιγότερο. 7 ώρες με το κείμενο 35 ώρες. Τους απαντάμε. Δεν θα περάσει. Οι εργαζόμενοι το έχουν βάλει ήδη στα σκουπίδια. Θα συνεχίσουμε. Είναι γελασμένοι αν νομίζουν ότι με τέτοια πράγματα θα μας βάλουν στο κύψο. Γεια σας.